Είμαι πολύ χαρούμενος που θα ανοίξω εγώ την αυλαία σήμερα. Και είμαι δύο φορές χαρούμενος γιατί αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται ένα όνειρο πολύ μεγάλο που η αλήθεια δεν φανταζόμουν ότι θα είμαι ομιλητής σε μια διοργάνωση TED. Ας αρχίσω γιατί ο χρόνος τρέχει. Ονομάζομαι Σταμάτης Γιατρού. Είμαι μαθητής της τρίτης λυκείου. Είμαι 17 ετών και δίνω πανελλήνιες. Βραχυπρόθεσμος μου στόχος είναι η εισαγωγή μου στις σχολές υγείας, ενώ μακροπρόθεσμος μου στόχος είναι η κατάκτηση περισσότερων εμπειριών. Και εγώ είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για τις εμπειρίες. Ναι, καλά ακούσατε. Θα σας μιλήσω για τις εμπειρίες. Μπορεί να είμαι ένας 17χρονος και μπορεί να μην είμαι ένας ηλικιωμένος ο οποίος έχει διανύσει βασικά στάδια ζωής και που μπορεί να συμβουλέψει τον συνάνθρωπό του μέσα από τις εμπειρίες του, αλλά θεωρώ πως έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση στο θέμα αυτό. Οι εμπειρίες, ας εξετάσουμε λίγο το θέμα, την έννοια της εμπειρίας. Οι εμπειρίες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε αυτές που απλά έρχονται ή ξαφνικά συμβαίνουν χωρίς να το θέλουμε και σε αυτές που συνδέονται με την ελεύθερη βούληση και τη δυνατότητα του ατόμου να επιλέξει. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι σημαίνει η λέξη εμπειρία? Εγώ αναρωτήθηκα και έψαξα. Σε ένα παλιό λεξικό, η ετυμολογική σημασία της λέξης είναι το σύνολο των γνώσεων αποκτημένο με την πείρα. Ενώ αν το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα στο διαδίκτυο και αναζητήσουμε, όπως όλοι πια κάνουμε, και αναζητήσουμε τη φράση «Τι είναι εμπειρία?», η ίδια η μηχανή αναζήτησης θα μας προτείνει «Τι είναι βιωματική εμπειρία?». Βίωμα. Μία λέξη που θεωρώ πως την έχουμε συνδεδεμένη με φορτισμένα συναισθήματα, αρνητικά. Πόσοι από εδώ έχουν τη λέξη βίωμα, την έχουν συνδέσει με φορτισμένα συναισθήματα? Σηκώστε τα χέρια. Αρκετή. Έτσι λοιπόν, θα σας εξιστορήσω ένα βίωμα και θα δούμε στο τέλος τι συναισθήματα μας δημιουργούνται. Στην ιστορία μας, πρωταγωνιστεί μια γυναίκα μιας άλλης εποχής. Γεννήθηκε το 1943, σε ένα χωριό της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε από τη χρονολογία, οι τότε συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν καλές. Καθώς μεγάλωνε, μεγαλώνουν και οι ευθύνες της. Από τα 8 της κιόλας, ήταν πλέον μια μικρή μητέρα, εφόσον πρόσεχε το μικρό της αδερφό. Οι δουλειές που της έβαζαν να κάνει οι γονείς της, δεν τις έβλεπε ως αγκαρία. Καλά, ήταν και εποχή τέτοια που ήταν αυτονόητο ότι έπρεπε τα παιδιά να βοηθάνε στις δουλειές του σπιτιού. Δεν έβλεπε τις δουλειές ως αγκαρία, αλλά ως χαρά. Συγκεκριμένα, το πλύσιμο των ρούχων το έβλεπε ως ένα μικρό πανηγύρι. Στα 12 της, τελείωσε το δημοτικό. Όπως καταλαβαίνετε, οι γονείς της δεν ήταν διατεθειμένοι να τη σπουδάσουν, εφόσον περίμενε στην άκρη ο μικρός γιος. Τότε συνέβη μια συγκυρία που θα έλεγα ότι της άλλαξε την κοσμοθεωρία. Οι γονείς της την έστειλαν στην πρωτεύουσα για δουλειά. Τα χρόνια εκείνα διαδραμάτισαν καταλυτικό ρόλο στην ολοκλήρωση της προσωπικότητάς της. Θα δούλευε ως υπηρέτρια στο σπίτι ενός καθηγητή. Σε αυτά τα χρόνια ορίμασε, έμαθε αξίες, έμαθε να σέβεται, έμαθε την ουσιαστική πλευρά της Εκκλησίας. Αγάπησε πολύ τη δουλειά της. Στα 20 της έπρεπε να γυρίσει πίσω. Πίσω στη φτώχεια. Και λέω πίσω στη φτώχεια γιατί είχε δει την ομορφιά της ζωής και μπορούσε να διακρίνει ότι τότε οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν καθόλου καλές. Ήταν 20 χρονών. Το προξενιό δεν άργησε να έρθει. Μόνο που στην περίπτωσή της έπρεπε να πάει εκείνη στο γαμπρό, στην μακρινή μας Αυστραλία.
Πήγε εκεί. Όλα γίναν πολύ γρήγορα. Παντρεύτηκε, δούλεψε, έκανε τον πρώτο της γιο. Επιστρέφοντας στην Ελλάδα, απέκτησε άλλες δύο κόρες. Όλα έβαιναν φαινομενικά καλώς, μόνο που δεν γνωρίζε κάτι σημαντικό για τον άντρα της. Ότι εκείνος έπασχε από νευροπάθεια, ασθένεια η οποία χαρακτηριζόταν τότε ως ανίατη. Μάλιστα, όταν η κατάστασή του χειροτέρεψε και μπαινόβγαινε στα νοσοκομεία, ο γιατρός την είχε προετοιμάσει ψυχολογικά ότι δεν θα άντεχε πολύ. Και εσύ πρέπει να μείνεις δυνατή να αναθρέψεις τα τρία σου παιδιά. Και έτσι και έγινε. Δεκέμβριο του 1975 απεβίωσε. Η ηρωίδα μας δεν το έβαλε κάτω. Μετά από 8 κιόλας μέρες έπιασε δουλειά σε ένα ξενοδοχείο. Ξέρετε, ήταν 4 στόματα. Ποιος τα τετάιζε? Δύσκολες καταστάσεις σε όλα τα επίπεδα. Μετά από κάποια χρόνια, η μικρή της κόρη είδε μια αγγελία ότι νοικιάζονταν ένα περίπτερο και της πρότεινε να το νοικιάσουν με τις οικονομίες που είχαν. Και η επιθυμία της έγινε πραγματικότητα. Τώρα πια, η ηρωίδα μας θα έκανε δύο δουλειές. Δύο δουλειές που στο τέλος τις αγάπησε πολύ. Στο τέλος, ανέθρεψε τα παιδιά της όπως εκείνη ήθελε. Και κυρίως με το κεφάλι ψηλά. Σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να σας αποκαλύψω τη σχέση μου με αυτή τη γυναίκα. Είναι η γιαγιά μου. Γεια σου, γιαγιά. Η ζωή της αποτέλεσε πρότυπο για μένα. Αποτέλεσε πρότυπο για τις ιδέες, για τις εμπειρίες. Και τώρα που ακούσατε μερικά από τα βιώματά της, τι συναισθήματα σας δημιουργούνται? Σας δημιουργούνται συναισθήματα κουράγιου, αποθάρρυνσης, αρνητικά ή θετικά? Δεν υπάρχει σωστή ή λάθος απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Αρκεί να μπείτε στη διαδικασία να τα ρωτήσετε. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε στην ηλικία των γιαγιάδων μας και των παππούδων μας για να μάθουμε από τα βιώματά τους. Και δεν χρειάζεται να έχουμε όλοι από μία γιαγιά και έναν παππού που τους αρέσει να διηγούνται τις δυσκολίες της ζωής τους, ώστε να επωφεληθούμε εμείς. Πρέπει λοιπόν να αντλούμε τα καλά χαρακτηριστικά μέσα από κάθε είδους εμπειρίες. Οι ίδιες οι δυσκολίες μας δημιουργούν παύση στη ροή της ζωής μας και στη δημιουργικότητά μας. Μας απομακρύνουν από την απόκτηση νέων, ωραίων εμπειριών. Πρέπει, αυτό κυρίως για τους νέους, μόλις, βασικά για όλους, ακόμα και για τους ηλικιωμένους, όταν μας δίνεται ευκαιρία να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο, να το αρπάζουμε. Και θα δούμε στο τέλος αν μας ωφέλησε πολύ ή λίγο. Ακόμα και λίγο να μας ωφέλησε, ή σχεδόν και καθόλου, δεν καθίσαμε αναπαυτικά στον καναπέ μας, κάναμε κάτι. Πιστεύω ακράδαντα και το εύχομαι σε όλους σας. Να αναζητείτε εσωτερικές εμπειρίες, εσωτερικές πηξίδες πλεύσης από τις ιστορίες των γύρων σας, από όπου και αν αυτοί προέρχονται. Και κυρίως από τις ιστορίες που οι άνθρωποι μέσα από τις δοκιμασίες των εμπειριών τους έγιναν καλύτεροι, χρησιμότεροι
δυναμικότεροι. Και κυρίως, έγιναν οι ίδιοι μια από τις σημαντικότερες εμπειρίες μας. Α, και να μην ξεχάσω, μέσα από τις εμπειρίες ζούμε. Και όχι απλώς υπάρχουμε. Εγώ, αυτή τη στιγμή, ζω. Εσείς...